Είμαι δημοσιογράφος για περισσότερα από 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιούμαι εδώ και επαγγελματικά και όπως μου αρέσει να χρησιμοποιώ μια φράση όταν κάποιος με πληροφορεί για κάτι που το γνωρίζω ήδη, λέω συχνά, το ξέρω, εδώ ψηφίζουμε και εμείς. Και όντως εδώ ψηφίζουμε και εμείς, στη Θεσσαλονίκη, εδώ ζούμε, εδώ δραστηριοποιούμαστε, γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Δεν ανήκω στο κουκουέ με την στενή έννοια του κομματικού στελέχους. Αντίθετα, για περίπου 15 χρόνια υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ και αυτό συνέβη μέχρι τη στιγμή που κατάλαβα, συνειδητοποίησα οριμάζοντας ότι η θέση μου, η στάση που έχω ως πολίτης και ως οικογενειάρχης σε διάφορα ζητήματα δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Ξεκίνησα να ψηφίζω κουκουέ γιατί κατάλαβα ότι είναι το κόμμα που με εκφράζει, είναι το κόμμα που παίρνει θέση στα μικρά ή μεγάλα ζητήματα, πάντα ξεκάθαρα, πάντα με ειλικρίνεια και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του αδύναμου ανθρώπου, του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του μικρού παιδιού του ανθρώπου. Τα χρόνια πέρασαν και όταν με ρωτάνε, Άκη, δεν είσαι πλέον στο ΠΑΣΟΚ, λέω, έχω κάνει θεραπεία, παιδιά, και δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Στο επίπεδο τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας μια εμπειρία 12 ετών στο Δήμο Ευκαρπίας, τον τότε, από διάφορες θέσεις και αντιπολίτευσης και διοίκησης, ξέρω πολύ καλά και ενημερώνω και τον κόσμο που δεν έχει μια τόσο σοβαρή εμπλοκή, γιατί έχει τις δουλειές του, τις υποχρεώσεις του, το τι συμβαίνει μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κακά τα ψέματα, δεν είναι ούτε τοπική, ούτε αυτοδιοίκηση. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τις φιλοδοξίες, την αφετηρία και των υποψηφίων δημάρχων και περιφερειακών και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Συνήθως είναι μια στιγμή συναλλαγή, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια επαγγελματικά συμφέροντα, κάποια κοινωνικά σχέδια και μπαίνουν μέσα σε ψηφοδέλτια, αυτά που λέμε ψηφοδέλτια νίκης, που διεκδικούν και τελικά κερδίζουν τους δήμους και τις περιφέρειες και διοικούν. Συνήθως υπηρετώντας πολύ συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ξαναλέω, εδώ ψηφίζουμε κι εμείς. Ξέρουμε πόσο κοστίζει μια προεκλογική εκστρατεία, ποιος συνήθως τις χρηματοδοτεί αυτές τις πολυδάπανες προεκλογικές εκστρατείες και αμέσως μετά τι οικονομικά συμφέροντα και αγγυλώσεις πέφτουν πάνω τους και τους αναγκάζουν και τους οδηγούν στο να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι τον απλό πολίτη που έχει πολύ ιδιαίτερες και συγκεκριμένες ανάγκες και μέσα σε αυτή τη λέλαπα των μνημονίων χρειάζεται τη στήριξη, χρειάζεται τις κοινωνικές παροχές. Δεν τις έχει λοιπόν κακά τα ψέματα αυτές τις κοινωνικές παροχές σήμερα ο πολίτης από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε. Στην παρούσα φάση τάσομαι ανοιχτά υπέρ των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης στις περιφέρειες και στους δήμους, γιατί πολύ απλά και επαναλαμβάνοντας τη ρίση εδώ ψηφίζουμε, γνωρίζω πολύ καλά τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτά τα ψηφοδέλτια. Γνωρίζω την ειλικρίνειά τους, γνωρίζω τα κίνητρά τους, γνωρίζω την καταγωγή τους, από πού προέρχονται και τι ακριβώς εξυπηρετούν. Και θέλω εδώ να πω ότι υπάρχει και μια διαστευρωμένη θέση του κόσμου, της μεγάλης μάζας, ότι εντάξει, η λαϊκή συσπήρωση είναι χρήσιμη, είναι κάνει αντιπολίτευση. Λάθος. Η λαϊκή συσπήρωση θεωρώ ότι είναι κατάλληλη να πάρει πολλούς δήμους και περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι απλά μια ομάδα στελεχών του ΚΚΕ που γκρινιάζει. Βεβαίως υπάρχει και η ρίση ότι το μωρό άμα δεν γκρινιάξει δεν θα φάει. Και πολλές φορές λένε ότι δεν είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε παραπονιάριδες. Και διεκδικούμε πράγματα καθημερινά. Αλλά η αίσθηση ότι τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης είναι για να ελέγχουν, είναι απλά για να καταγγέλουν, είναι εντελώς λανθασμένη. Τα ψηφοδέλτια αυτά στελεχώνονται από πολύ μορφωμένους ανθρώπους, από ανθρώπους που είναι στο μόχθο και στο μεροκάματο, από ανθρώπους που είναι δικηγόροι, που είναι γιατροί, που είναι πολύ καταρτισμένοι άνθρωποι στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως από ανθρώπους που όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας τα έχουν έτσι και αλλιώς παλέψει. Από πολύ οργανωμένους ανθρώπους μέσα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μέσα σε σωματεία εργαζομένων
που παλεύουν αυτό που λέμε το κάθε μέρα. Γνωρίζουν τις ανάγκες του κόσμου, γιατί και αυτοί είναι ο απλός κόσμος και τα ξέρουν και μέσα από την οικογένειά τους και μέσα από τον φίλο τους και τον συνάδελφό τους ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Το μόνο που μένει είναι οι ευρείες μάζες να το διαπιστώσουν αυτό και για μια φορά να τους εμπιστευτούν. Αυτή τη στιγμή, αν αναρωτηθείτε, γιατί πολλοί σήμερα παρουσιάζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στις περιφέρειες και στους δήμους ως σωτήρες. Οι δύο υποψήφοι για την περιφέρεια και τον Δήμο έχουν το όνομα, Σωτήρης ο Αβραμόπουλος, Σωτήρης ο κ. Αργιανόπουλος, αλλά αυτοί παρουσιάζονται ως σωτήρες. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του και τίποτα δεν γίνεται επειδή συγκυριακά έναν δήμαρχο ή έναν περιφερειάρχη τον στηρίζει εκείνη τη χρονική στιγμή η κυβέρνηση, γιατί έτσι συνήθως παρουσιάζονται κάποιοι πετυχημένοι στον τομέα τους. Τυχαίνει συγκυριακά να κυβερνά το κόμμα τους, τους αβαντάρει πολλές φορές και με εντελώς λάθος τρόπο, δηλαδή δεν έρχονται τα χρήματα εκεί που πρέπει, αλλά πάνε εκεί που φαίνεται για το θεατρίνε και φαίνονται ως πετυχημένοι. Το μόνο που χρειάζεται, νομίζω, η τοπική αυτοδιοίκηση, που μέχρι τώρα δεν είναι ούτε τοπική ούτε αυτοδιοίκηση, γιατί δεν διοικούν οι ίδιοι οι πολίτες, αλλά διοικούν κάποια προβεβλημένα στελέχη, τα οποία μάλιστα βλέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση και ως σκαλοπάτι για τα επόμενα βήματά τους στην πολιτική. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας κοινός νους, μία τιμιότητα, μία σοβαρότητα και από το πιο μικρό ζήτημα μέχρι το μεγαλύτερο μπορούν να βρεθούν λύσεις. Θέλω να πιστεύω και διατρανώνω ότι σε αυτές τις εκλογές του Μαΐου, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερες οι διεργασίες οι πολιτικές, θα καταφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση να κερδίσει και άλλους δήμους, τον αυτούς που έχει, που έχει ελάχιστους, απειροελάχιστους σε σχέση με αυτούς που δικαιούται με βάση το στελεχειακό δυναμικό που υπάρχει μέσα στα ψηφοδέλτια του, και από την επόμενη μέρα σε συνεργασία με όλες τις τίμιες σοβαρές φωνές, ακόμα και από άλλα ψηφοδέλτια στον εκάστοτε Δήμο και στην εκάστοτε περιφέρεια, θα κάνει πράξη αυτή την πρώτη μορφή εφαρμογής του κομμουνισμού στην πράξη. Διότι αρκετά συμπληρώνουμε και συμπληρώσαμε και 100 χρόνια κουκουέ πλέον. Αρκετά έχει λιδωρηθεί η ιδέα του κομμουνισμού όσον αφορά τα κίνητρά του, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του. Το μόνο που απαιτείται είναι να δοθεί η ευκαιρία σε αυτά τα αξιόλογα στελέχη να διοικήσουν. Καλό αγώνα σε όλους τους υποψηφίους. Δεν είναι μόνο οι δύο συγκεκριμένοι που είναι εδώ στο βήμα και που βέβαια εκπροσωπούν αυτό που λέμε τη Θεσσαλονίκη με την έννοια του Δήμου και της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων. Υπάρχουν όλοι οι περιφερειακοί δήμοι, οι οποίοι απαρτίζονται από εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Υπάρχουν τεράστιοι δήμοι, που είναι ο πέμπτος δήμος της Ελλάδας, όπως ο Δήμος Παυλουμέλα, ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού, που είναι πολύ μεγάλη δήμη κυριολεκτικά, και εκεί έχοντας ανακοινωθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση το ποιοι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι γνωστοί φίλοι μας, άνθρωποι που έχουν δώσει αγώνες κοινωνικούς. Υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία σήμερα να διαμορφωθεί μια πολύ συγκεκριμένη βάση στελεχών, ανθρώπων στους οποίους θα μπορέσει ο απλός πολίτης να απευθυνθεί, διότι ο απλός πολίτης σήμερα, αν απευθυνθεί στον Δήμαρχο, θα τα βρει ο Δήμαρχος όλα τέλεια και στον Περιφερειακό. Αν απευθυνθεί στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ας πούμε της μείζωνας αντιπολίτευσης του κάθε Δήμου, θα τα βρει όλα λάθος και θα τον πείσει ότι ψήφισε εμάς και όταν θα διοικήσουμε και εμείς, τότε θα τα κάνουμε όλα σωστά. Το θέμα είναι να επικοινωνήσουμε προς τα έξω ότι σε κάθε Δήμο και στις περιφέρειες υπάρχουν άνθρωποι τιμοί, ειλικρινείς, που θα σου απαντήσουν έτσι όπως πρέπει για το κάθε θέμα, που θα διεκδικήσουν για λογαριασμό των αδύναμων αυτής εδώ της περιοχής το δίκιο τους. Λίγο πριν που λειτουργούσε ο προσέκτορας, αυτό ακριβώς έλεγε το σύνθημα της Λαϊκής Συσπήρωσης για το δίκιο μας και για τον αγώνα μας, και είμαι σίγουρος ότι το σκηνικό που θα διαμορφωθεί μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαΐου του 2019 θα μας δίνει μία μικρή ελπίδα ότι εκεί μέσα βρίσκονται άνθρωποι που αγωνίζονται για μας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό αγώνα σε όλους τους ευθύνους.